Ο πανικός για την έκδοση νέας ταυτότητας πριν έρθουν από το Σεπτέμβριο οι ψηφιακές έφτασε και στην Κρήτη. Δεκάδες πολίτες στήθηκαν από τις 5 τα ξημερώματα στις ουρές έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου για να εξυπηρετηθούν μετά τις 2 το μεσημέρι που άνοιγε το γραφείο ταυτοτήτων. Εγώ ήρθα 5, ήρθα 10.30 γιατί είναι το απόγευμα σήμερα Τετάρτη. Αλλά δεν υπάρχει, εδώ γίνεται χάος. Έχετε πάρει αριθμό? Δεν υπάρχει αριθμός. Μεταξύ μας, ναι. Ο λόγος για τον οποίο θέλετε να βγάλετε την ταυτότητα? Έχω χάσει την ταυτότητά μου και πρέπει να την αλλάξω. Ξενύχτια, ουρές και εντάσεις έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου για τις νέες ταυτότητες είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας για τους αστυνομικούς που γίνονται ο κύματοθράφστης απέναντι σε μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας που θέλει το μικρό τσίπ που θα περιέχουν οι νέες ταυτότητες να χρησιμεύει για την παρακολούθηση των πολιτών. Η αύξηση του αριθμού αιτήσεων επανέκδοσης σε σχέση με πέρυσι είναι πολλαπλάσια. Μεταξύ μας έχουμε μοιράσει νούμερα, έχουμε μοιράσει περίπου τα 50 χαρτάκια και από εκεί μετά. Αν δεχτούν τα χαρτάκια που έχουμε βάλει εμείς, θα πάρουμε σειρά ειδάλλως. Πιστεύετε ότι θα εξυπηρετηθείτε όλοι σήμερα? Δεν το ξέρουμε, γιατί και χθες που είχαμε έρθει, πάλι φύγαμε άπρακτοι. Από τους 5. Πόσα άτομα περιμένετε σήμερα? Ήδη είμαστε πάνω από 50. Έχει ξεκινήσει η εξυπηρέτηση? Όχι, όχι. Τι ώρα θα ξεκινήσει? Μία ώρα θα μπουν οι μεγάλες ηλικίες μας, είπανε, και στις 2 η ώρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε εμείς. Δεκάδες πολίτες στην Κρήτη σειραίουν καθημερινά στα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να προλάβουν να ανανεώσουν τις ταυτότητές τους και να αποφύγουν το τσιπάρισμα. Για ρεζιλίκ πρόκειται, τίποτα άλλο. Εδώ δείτε πόσος κόσμος είναι και πόσοι ήρθαν και πόσους διώξανε. Ίδια εικόνα και στο Ρέθυμνο με τεράστιες ουρές και αναπόφευκτη ταλαιπωρία. Περιμένω τέταρτη μέρα σήμερα, επί ώρες, για να βγάλω ταυτότητα. Να αλλάξω, δήλωσα απώλεια, πλήρωσα τα 9 ευρώ παράβολο, περιμένω να την αλλάξω, περιμένω τέταρτη μέρα και δεν έχω εξυπηρετηθεί. Κινδυνεύω να χάσω ρύθμιση του δανείου μου. Εδώ δεν υπάρχει εξυπηρέτηση δυστυχώς, δεν ξέρω, μου θυμίζει γερμανοκατοχή. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε νούμερο, ούτε τίποτα. Ένα μπάχαλο γίνεται εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ έχει φθαρεί η ταυτότητα η δική μου και έχει λιώσει σχεδόν και γι' αυτό ήθελα να την αλλάξω, αλλά δεν βγάλουμε άκρη καθόλου. Μόνο ρεζιλίκι, γερόντι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι, έρχονται, περιμένουν στην ουρά μία ενημέρωση. Ένας υπάλληλος μόνο εξυπηρετεί. Είναι δυνατόν 10-15 άτομα, όπως θέλουν τα κάνουν, όπως δεν τα λένε. Ελλάς το έργο. Το ρεζιλίκι σου. Μόνο για ρεζιλίκι πρόκειται. Το προηγούμενο διάστημα οι αιτήσεις για έκδοση νέας ταυτότητας ήταν 50 με 60 την ημέρα, ενώ τώρα ξεπερνούν τις 100 ημερησίως. Πέρυσι τον Αύγουστο το τμήμα ταυτοτήτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου δεχόταν μόλις 20 αιτήματα τη μέρα. Φέτος ο αριθμός έχει πενταπλασιαστεί. Ο λόγος για τον οποίο θέλετε να κάνετε τώρα αλλαγή? Κάνω αλλαγή γιατί εγώ έχω την πρώτη ταυτότητα που ήμουν 15 χρονών και πρέπει να βγάλω διαβατήριο και είναι δυσκολή γίνεται. Πρέπει να εκδοθεί καινούρια. Έχω θέμα σε κάποιες συναλλαγές και στο δημόσιο. 50. Και δεν έχει ξεκινήσει ούτε το νούμερο 1 να ξεκινήσει. Ακόμα. 2 η ώρα ξεκινάνε. Εδώ θα κάνουμε υπομονιά, μας πάρουν καλώς, αλλιώς δεν μας πάρουν αύριο. Τώρα και βρήκα τόσα άτομα, λέει μόνο 15. Αν όμως μόνο 15 κάθε μέρα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσα στο γραφείο και να αλλάζουν ταυτότητες, δεν προλαβαίνουμε τίποτα μέχρι τέλος του Αυγούστου. Έχω έρθει δεύτερη φορά, έχω έρθει για να εξυπηρετηθώ και που μου είπαν μετά τις 3 η ώρα να έρθω. Τα αποκαλυπτήρια των νέων ταυτοτήτων από την ελληνική αστυνομία αναμένονται το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.